Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
Υπόν του Αγίου Δεσπότου ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημών. Αμήν. Οκτώβριο 1940, η μέρα όπου ο ελληνικός λαός με ένα βροντερό όχι έδωσε τον μεγάλο αγώνα απέναντι στον φασισμό, απέναντι στον κατακτητή. Η μέρα στην οποία είναι μνήμης, η μέρα που πρέπει να θυμούμε γιατί μας δίνει τις βασικές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας, της αυτοδιάθεσης των λαών. Η μέρα στην οποία λέμε όχι, ξανά φασισμός, όχι, ξανά πόλεμος, ειρήνη. Η ειρήνη η οποία δεν είναι δεδομένη και η ελευθερία δεν είναι δεδομένα. Χρειάζονται τον καθημερινό αγώνα όλων των Ελλήνων. Με ενότητα, με αγάπη και ομοψυχία τα πετυχαίνουμε πάντα τους μεγάλους στόχους. Έτσι και τώρα, και αυτή την περίοδο, την δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα μας, ενωμένη θα πετύχουμε τους στόχους μας και η χώρα μας θα βρει ξανά την ηρεμία και θα γυρίσει σελίδα. Χρόνια πολλά. Η σημερινή μέρα είναι μέρα τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους. Είναι η μέρα που τιμούμε όσους θυσιάστηκαν για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Τη σκυτάλη εκείνων των χρόνων την έλαβε η Ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κομμάτι της οποίας είναι και η Ελλάδα και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι για τα επόμενα χρόνια. Μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης αληθινής, δίκαιης, χωρίς διχασμούς και αδικίες. Νομίζω ότι σε αυτό το δρόμο πρέπει να πορευτούμε σύμφωνα με τις αξίες και τα ιδανικά που έχουμε λάβει από τους προγόνους μας. Η Ελλάδα πρέπει να είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δίκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Είναι μια μέρα μνήμης, μια μέρα τιμής για όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Για όλους αυτούς που στάθηκαν ενάντια στον ναζισμό και στον φασισμό, ενάντια στους κατακτητές. Θα πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από την αυτοχουσία τους και όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά.
να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Δυστυχώς η παρέλαση δεν θα γίνει λόγω του κακού καιρού. Του χρόνου ξανά εδώ. Χρόνια πολλά σε όλους.